31 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ. Τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 3 κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, 6 καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 5 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 5 στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 6 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Συναγερμός έχει σημάνει για την ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων στην Κοζάνη. Τα θετικά κρούσματα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας από τις 24 Ιουνίου μέχρι σήμερα ανέρχονται συνολικά σε 36, εκ των οποίων τα 25 είναι κάτοικοι του νομού Καστοριάς, 10 κάτοικοι του νομού Κοζάνης και 1 είναι σερβικής καταγωγής. Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ένα 15χρονο κορίτσι από τη Φέρεια που φιλοξενήθηκε σε κατασκήνωση στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Η 15χρονη ανέβασε δέκατα στις 9 Ιουλίου, μεταφέρθηκε στο ιατρείο της κατασκήνωσης και στις 10 Ιουλίου διακομίστηκε στο νοσοκομείο Φέρειας προκειμένου να της γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το τεστ για τον COVID-19 βγήκε θετικό, με το 15χρονο κορίτσι να είναι καλά στην υγεία του και να παραμένει σπίτι του.